Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο εφιάλτης των πυρκαγιών δυστυχώς επέστρεψε με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται και πάλι σε κατάσταση συναγερμού. Η δυσκολότερη μάχη των πυροσβεστών δίνεται στην περιοχή Μελία στην Αλεξανδρούπολη, όπου από το πρωί μένεται πυρκαγιά με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 σε αρκετούς οικισμούς και να κλείσει μέρος της Αγνατίας Οδού. Την ίδια ώρα έκρηθμη παραμένει η κατάσταση στην Κύπρο, ενώ τα μάτια όλων είναι στραμμένα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου σε λίγες ώρες διεξάγεται ο επαναληπτικός αγώνας της ΣΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Έχουμε συνδεθεί με τον Βαγγέλη Κοκολάκο, ο οποίος βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, τον μετεωρολόγο μας Στάσο Αρνιακό, τη Χριστάλα Βιλάνου από τον Αντένα Κύπρου και τη Γεωργία Λαγού που βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως από εσένα, Βαγγέλη, για να μας πεις πώς έχει αυτή την ώρα η κατάσταση στην Αλεξανδρούπολη. Γιώργο, εφιαλτικές στιγμές βιώνουν αυτή την ώρα οι κάτοικοι των οικισμών έξω από την Αλεξανδρούπολη. 8 οικισμοί έχουν εκενωθεί και η φωτιά μένεται αυτή την ώρα σε ένα τρίγωνο οικισμών στα Πεύκα, στα Αγνάντια και στο Αετοχώρι. Οι πυροσβέστες δίνουν άνηση μάχη με τις φλόγες, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 με 7 μποφόρ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καεί και τα πρώτα κτίσματα, τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί αν είναι σπίτια ή αποθήκες. Η φωτιά ξεκίνησε σήμερα το πρωί, Γιώργο, και αυτό ήταν στην αρχή έρπουσα, αλλά η ισχυρή άνεμη πέρασε την Εγνατία Οδό και κατευθύνθηκε προς το Πευκόδασος. Οι εικόνες που αντικρίζει κανείς μέσα όταν μπαίνει στην Αλεξανδρούπολη, Γιώργο, είναι δυστοπικές. Ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού έχει κυκλώσει την πρωτεύουσα του Εύρου. Αυτήν την ώρα επιχειρούν συνολικά 135 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων 28 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από Αθήνα, και 31 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στη μάχη τους οι πυροσβέστες έχουν ως συμμάχους αστυνομία, στρατό, τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και εθελοντές, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από λίγο, Γιώργο, ήχησε το 112 και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και καλεί τους κατοίκους να μείνουν σε κλειστούς χώρους, καθώς ο καπνός έχει μπει μέσα στην πόλη. Είχαμε και την εκένωση ενός ξενώνα ζώων, έγινε έκκληση για να φιλοξενεθούν κάπου τα αδέσποτα ζώα που υπήρχαν στον ξενώνα, και αυτή την ώρα δίνεται μάχη και στο χωριό Λουτρό, στο οποίο έχουν κυκλώσει οι φλόγες, Γιώργο. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που μας μεταφέρει, Βαγγέλη. Εμείς βλέπουμε ένα πραγματικά τοξικό νέφος. Έχει καλύψει όλη την περιοχή εκεί της Αλεξανδρούπολης, τα γύρω χωριά της περιοχής. Δυστυχώς γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο και πάλι. Βαγγέλη, μένεις μαζί μας. Θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο μαζί σου. Πάμε τώρα, εμείς, κυρίες και κύριοι, να δούμε όλο το χρονικό του πύρινου εφιάλτη. Στο χωριό Μελία της Αλεξανδρούπολης, εν όλο νύχτια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες και με τη φωτιά στη Ζάκυνθο, την οποία κατάφεραν να κερδίσουν σήμερα το πρωί. Οι πυροσβέστες δίνουν μεγάλη μάχη για να συγκρατήσουν το μέτωπο της φωτιάς έξω από την Αλεξανδρούπολη. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους. Ένα βιβλικό τοπίο, κυρίες και κύριοι, το απόλυτο σκοτάδι. Οι φλόγες έχουν κυκλώσει το χωριό. Η πυρκαγιά είναι έρπουσα και ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οχήματα των ΟΤΑ αλλά και ο στρατός. Η φωτιά έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια. Δυστυχώς, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν μπορεί με τίποτα να αποτυπωθεί αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα εδώ. Το μεσημέρι ήχησε και το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των χωριών Νύψα, Ετοχώρη και Πεύκα να απομακρυνθούν προς Αλεξανδρούπολη. Εικόνες πανικού. Εικόνες πανικού αυτή την ώρα. Απομακρύνονται οι πάντες. Οι φλόγες μπήκαν μέσα σε πυκνό πευκόδασος και λόγω των ανέμων η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο. Τις πληγές της μετράει η Ζάκυνθος μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά σε σπίτια στο Κρυονέρι. Το μέτωπο κινήθηκε κοντά σε σπίτια και χρειάστηκε να σταλεί μήνυμα από τα 112, ώστε ο κόσμος να είναι σε επιφυλακή. Οι φλόγες ξέσπασαν σε Ελαιώνα και έκαψαν αιωνόβιες ελιές. Οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής ήταν καθοριστικές για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια. Κάτοικοι καταγγέλουν ότι η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από εμπρισμό. Τα αίτια διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, πολύ ψηλός θα είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Φθιώτιδα, Χαλκιδική, Άγιον Όρος, Καβάλα, Εύρο και στα νησιά Σκύρος, Λέσβος, Λίμνος, Αμοθράκη και Θάσος. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς. Κύριε Πέτροβιτς, καλησπέρα σας. Πείτε μας, ποια εικόνα έχετε εσείς? Ποια εικόνα έχετε από το μέτωπο? Θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα, από ό,τι φαίνεται. Πλέον πολύ ισχυρή άνεμη, εντάσσεως 6 με 7 μποφόρ εδώ στην περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί η φωτιά μεταδίδεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και αυτό ακριβώς παρά τις επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί από όλη την Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τα αέρια μέσα. Υπάρχει αγωνία στους κατοίκους εδώ στην περιοχή των Λουτρών που είμαστε αυτή την ώρα, δίπλα στην Άνθεια. Τα μέτωπα είναι διάσπαρτα. Κύριε Πέτροβιτς, πείτε μας, πόσοι οικισμοί έχουν εκενωθεί? 7 οικισμοί από ό,τι γνωρίζω, 7 οικισμοί εδώ στην περιοχή, γύρω από την περιοχή των Λουτρών. Και οι κάτοικοι που έχουν μεταφερθεί, κύριε Πέτροβιτς? Οι κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε διάφορα σημεία με ασφάλεια, υπάρχουν λεωφορεία, τους έχουν παραλάβει και ιδιαίτερα τους αναξιοπαθούντες. Αλλά το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε ότι φωλόγες ξεπηδούν εξαιτίας της εντάσσεως του ανέμου σε διάφορα σημεία. Δηλαδή η φωτιά παρατησιάζει χιλιδόσεις και μεταδίδεται σε διάφορα σημεία, οπότε δυσχεραίνεται και το έργο της κατάσβεσης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μπορείτε να μας πείτε πώς ξέφυγε η φωτιά? Γιατί το μεσημέρι βλέπαμε και έκαιγε χορτοδασικές εκτάσεις. Δεν γνωρίζω. Είναι θέματα που διαχειρίζεται η πυροσβεστική. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση αυτό που κάνουμε είναι να συνδράμουμε όπου χρειαστεί και όπου μας ζητηθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αρκετές στην περιοχή? Ναι, έχουν ενισχυθεί. Έχουν ενισχυθεί, πρέπει να σας πω, κύριε Κούρο, από το μεσημέρι και μετά έχουν έρθει και πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη την Βόρεια Ελλάδα, αλλά και πολλά εναέρια μέσα. Όπως θα αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω αν ακούτε, ο αέρας είναι πολύ ισχυρός εδώ στην περιοχή που βρίσκομαι. Και πραγματικά οι ρηπές του ανέμου είναι αυτές που δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προσπάθεια αντιμετώπισης κατάσταση της πυρκαγιάς. Λόγω του αέρα, όπως μας λέτε, πετούν εναέρια μέσα αυτή την ώρα? Πετούν αυτή την ώρα, ναι, πέρασαν πάνω από, τώρα που μιλάμε, πέρασαν δύο air tractor και προηγουμένως ένα ελικόπτερο. Απλώς το δύσκολο είναι ότι μεταδίδεται τη φωτιά σε διάφορα σημεία και το δύσκολο επίσης είναι ότι ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ένταση του ανέμου, πιστεύω ότι αυτό δυσχεραίνει περισσότερο το έργο της πυροσβεστικής. Υπάρχουν μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου που ανοίγουν ζώνες πυρασφάλειας και φαίνεται ότι θα είναι μια νύχτα αγωνίας. Έχετε εικόνα εσείς από την πυροσβεστική, αν σας έχουν ενημερώσει, εάν προβλέπω ότι μπορεί να οριοθετηθεί η πυρκαγιά αυτή τις επόμενες ώρες? Δεν γνωρίζω, δεν μας έχει δοθεί κάποια σχετική ενημέρωση από αυτού. Ακούσαμε πριν από λίγο στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου ότι ήχησε το 112 και για την Αλεξανδρούπολη, για την πόλη, να μείνουν οι κάτοικοι μέσα. Είναι τόσο πυκνή η καπνή? Λόγω των πυκνών καπνών. Οι πυκνοί καπνοί αυτοί έχουν πραγματικά κατακλείσει ολόκληρη την περιοχή. Σε μία απόσταση 30 χιλιόμετρων υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, πραγματικά. Μάλιστα. Κύριε Πέτροβιτς, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Καλώς. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα συνομιλήσουμε εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Βαφέα, που είναι επικεφαλής των παιδικών χωριών ΣΟΣ, τα οποία εκενώθηκαν. Δώστε μας την εικόνα, κύριε Βαφέα, αυτή την ώρα. Πού βρίσκεστε εσείς καταρχήν? Ναι, καλησπέρα. Βρίσκομαι στο χωριό. Ήρθε πολύ κοντά η φωτιά όπως και πέρσι. Ευτυχώς τα παιδιά μας δεν είναι εδώ, είναι στην κατασκήνωση. Μας παραχώρησε ο Δήμος στην κατασκήνωση για σήμερα. Και αύριο θα λείψουμε σε προγραμματισμένες διακοπές σε ένα ξενοδοχείο παραθαλάσσιο της περιοχής που μας παραχωρεί δωρεάν τη διαμονή. Εκεί η φωτιά έχει επεκταθεί, κύριε Βαφέα? Είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά στο χωριό, τώρα τη βλέπουμε λίγο μακρύτερα, αλλά ο άρας είναι απρόβλεπτος, οπότε δεν ξέρουμε τώρα πώς θα πάμε το βράδυ. Εσείς βλέπετε εκεί επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις? Έχω δει πυροσβεστικά οχήματα, είδα νωρίτερα και ένα αέρια μέσα, αλλά σας λέω είναι σε μεγάλη έκταση και ο άρας είναι δυνατός. Τα παιδιά πού θα φιλοξενηθούν, κύριε Βαφέα, τώρα τις επόμενες ημέρες? Σήμερα στην κατασκήνωση της πόλης, στη Μάκρη. Είναι προσφορά του Δήμου και από αύριο ήταν προγραμματισμένο για μια εβδομάδα
να μας παραχωρηθεί διαμονή σε ένα ξενοδοχείο παραθαλάσσιο. Μάλιστα. Εκεί υπάρχουν καταστροφές, έχουν καεί καλλιέργειες, έχουν καεί σπίτια, αποθήκες. Ενδεχομένως έχετε εικόνα εσείς από την ώρα. Τα χωριά γύρω-γύρω σίγουρα έχει γίνει αρκετή ζημιά, γιατί είναι πολύ πυκνή, καπνή, η φωτιά καίει πάρα πολλές ώρες και ο αέρας είναι δυνατός, εξακολουθεί να είναι δυνατός. Εδώ σε εμάς, όσο μπορούμε να δούμε, δεν έχει καταστραφεί γύρω-γύρω, αλλά τα διπλανά χωριά σίγουρα έχουν ζημιές. Κύριε Βαφέα, να σας ευχαριστήσουμε για την εικόνα που μας μεταφέρατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς μένουμε στο θέμα και συνδεόμαστε με το δημοσιογράφο Σταύρο Παπαδόπουλο του eEvros.gr για να μας μεταφέρει και αυτό στην εικόνα από την περιοχή. Σταύρο, πήγε στα χωριά που είχε περικυκλώσει η φωτιά. Πες μας, τι είδες. Έχουμε μεγάλη πύρωση εδώ, έχει το χωριό Αγνάτη, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε τουλάχιστον 50 μέτωπα. Υπάρχει μεγάλη προσδοκία για δυναμή και αέρος. Ελικόπτερα και αεροπλάνα. Λοιπόν, στις μεγάλες ζημιές στο χωριό Αιτοχώρη, το Δωρικό, η Νύψα, τα οποία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει πίσω μια μεγάλη αναζωπήρωση. Το χωριό Αγνάτια, που έχουν ήδη καεί κάποια σπίτια ξενοδοχείο. Έχεις εικόνα πόσες ζεστίες υπάρχουν στην περιοχή? Πείτε μου. Είναι δύσκολη η επικοινωνία μας, Σταύρο. Έχεις εικόνα πόσες ζεστίες υπάρχουν στην περιοχή? Είναι περίπου 30. Υπάρχουν συνεχώς αναζωπηρώσεις, μεγάλες αναζωπηρώσεις και βλέπω και τα αεροπλάνα συνεχώς πετάνε πολύ συνέχεια. Είναι μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς. Πολύ μεγάλη έκταση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επαρκούν για όλο αυτό το μέτωπο, γιατί μας περιγράφει ένα μεγάλο μέτωπο. Οι πτήσεις θα σταματήσουν στην Αλεξανδρούπολη. Μας περιγράφει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επαρκούν. Μεγάλο πυρηνικό καπνό. Δεν ξέρω αν μας ακούς, Σταύρο. Λέω, μας περιγράφει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση. Πώς συνιστά το χωριό περνάει. Ευχόμαστε να μην μπει μέσα στο χωριό η φωτιά. Έχεις δει σπίτια να καίγονται, αποθήκες, καλλιέργειες, υπάρχουν καταστροφές, Σταύρο? Ευχαριστώ πολύ. Δεν μας ακούει, υπήρχε πρόβλημα στην επικοινωνία και είναι πολύ λογικό με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Πάμε εμείς τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού και ποιες συνθήκες θα επικρατούν τις επόμενες ημέρες. Καθώς αναμένουμε και άνοδο της θερμοκρασίας, είναι μαζί μας ο Τάσο Αρνιακό. Βέβαια, Τάσο, να ξεκινήσουμε από τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή και πώς θα είναι η κατάσταση τις επόμενες ώρες, γιατί είναι δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πράγματι, Γιώργο, έτσι είναι τα πράγματα. Βορειοανατολικοί είναι οι άνεμοι, γι' αυτό παίρνουν και τον καπνό από τις περιοχές που καίγονται και τον κατεβάζουν στην Αλεξανδρούπολη και στη θάλασσα με ένταση 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Αλλά στα σημεία της πυρκαγιάς, στα μέτωπα της πυρκαγιάς, ο άνεμος κινείται ανεξέλεγκτα, στροβιλιζόμενος. Γι' αυτό είναι δύσκολη η κατάσβεση της πυρκαγιάς στα σημεία αυτά. Χρειάζονται αντιπυρικές ζώνες για να αντιμετωπιστεί η νύχτα, που θα είναι δύσκολη, καθώς περιμένουμε μικρή μόνο εξασθένιση του ανέμου στα 4 με 5 μποφόρ, αλλά τότε δεν θα έχουμε τα εναέρια μέσα. Και αύριο εκεί για την περιοχή να προβλέπετε, Τάσο? Τις επόμενες ώρες. Ζεστή θα είναι η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα και αύριο. Ζεστότερη τουλάχιστον πριν, από την προηγούμενη εβδομάδα. Πριν δούμε για την εβδομάδα, Τάσο, για την περιοχή τι άνεμοι θα πνέουν αύριο εκεί? Θα είναι 4 με 5. Βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Α, θα συνεχιστεί η ένταση. Βορειοανατολική πάλι με την ίδια ένταση. 5 με 6, τοπικά 7. Και θερμοκρασίες? Δεν αλλάζει τίποτα. Μετά την εξασθένιση τη μικρή τη νύχτα, από το πρωί, κατά τις 5-6 ώρα, πάλι ο άνεμος θα δυναμώσει. Γι' αυτό ό,τι γίνει, θα γίνει απόψε. Όσον αφορά την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, μια ζεστή εβδομάδα μας περιμένει, σε αντίθεση με την προηγούμενη που ήταν ανεκτή. Θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38-39. Δεν αποκλείεται να δούμε και μερικά σαραντάρια, κυρίως στις δυτικές και βόρειες περιοχές. Οι βοριάδες θα συνεχιστούν. 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως 5 με 6, τοπικά 7 στις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο, ακόμα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει αύριο τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Δευτέρα και την Τρίτη περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο. Θα φτάσουμε τους 40, δεν αποκλείεται ακόμα και 41 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα και βέβαια σε καμιά περίπτωση στα νησιά, δηλαδή στις πεδιάδες της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, της Αιτωλοακαρνανίας, της
Ηλίας, εκεί θα έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Η άνεμη θα είναι ισχυρή, το ίδιο ισχυρή και την επόμενη εβδομάδα. Ναι, από ό,τι φαίνεται οι άνεμοι θα συνεχιστούν, βοριάδες όλη την εβδομάδα, στα ίδια επίπεδα 4-5. Άρα θα υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα, θα έλεγα πάλι. Βεβαίως αυξημένη επικινδυνότητα, διότι υπάρχει ξηρασία, υπάρχουν οι άνεμοι, υπάρχει και η υψηλή θερμοκρασία που αυτή την εβδομάδα θα γίνει ακόμα πιο αισθητή. Τάσο, να σας ευχαριστούμε πολύ.